και την ανάπτυξη των πεζοπόρων τμήματων στο μέτωπο. Λένε ότι οι πραγματικές φιλίες, οι πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται μέσα σε δύσκολες συνθήκες. 22 Ιανουαρίου 2018 με τον κύριο Γιώργο Σούλα, τον Υπουργό, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ στις κατηδίαν συζητήσεις μας, σφυριλατήσαμε μια πάρα πολύ δυνατή φιλία κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής για την πατρίδα μας σήμερα. Ήμασταν 4 άτομα μέσα σε ένα δίθυρο κουπέ αυτοκίνητο που βρεθήκαμε χάραμα εκείνη τη ημέρα στα σύνορα της Κακαβιάς, εκείνο το πρωί που ήταν και αρκετά τσοφτερό το βίο, που θυμόμαστε. Μέσα σε εκείνο το μικρό το δίθυρο αυτοκίνητο, η δυνατή αυτή φιλία σφραγίστηκε από την σημαντικότερη στιγμή της πατρίδας μας μετά το επικό όχι των προγόνων μας. Ήταν στις 22 Ιανουαρίου, είχα την τιμή να είμαι ο δημοσιογράφος που ανέλαβε να αποτυπώσει το επισφράγισμα ενός πολυετούς αγώνα και την αρχή αποκατάστασης μιας χρόνιας ιστορικής αδικίας σε βάρος αυτών που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ο Γιώργος Σούλας με εμπιστεύτηκε, ήμουν δίπλα του, τον ακολούθησα και κατέγραψα όλη εκείνη την ιστορική για την πατρίδα μας στιγμή που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Όταν η κάμερα έγραφε τους εργάτες με τα γυλαίκα να σκάβουν εκείνο το πρωινό στην κοιλάδα της Κλεισούρας, όταν ο φωτογραφικός φακός αποτύπωνε αυτό το ιστορικό καρέ που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου, γύρισα το βλέμμα μου προς τον κύριο Υπουργό, στεκόταν ακίνητος, ήταν αμίλητος, το βλέμμα του ήταν καρφωμένο εκεί, είχε τα χέρια του μέσα στο μακρύ δερμάτινο μαύρο κουφάν που φορούσε, προσπάθησε να κρύψει τη συγκίνησή του, δεν μπόρεσε, ήταν εμφανέστατη.